Προβαίνοντας σε ανασκόπηση των μέτρων νομοθετικών και άλλων που έχουν προωθηθεί από την Επιτροπή τα τελευταία 4-5 χρόνια και έχουν εφαρμοστεί για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, η οποία είναι, θα έλεγα, και το σημαντικότερο ζήτημα το οποίο απασχόλησε τα κράτη-μέλη κατά τις συνόδους αυτές, αποφασίστηκε όπως επιδιωχθεί η πλήρης εφαρμογή και η αξιολόγηση των μέτρων αυτών, ώστε να μπορέσουν να γίνουν πιο αποτελεσματικά, και έγινε μια ειδική αναφορά στους αυξημένους αριθμούς επισκεπτών, επιστρεφόντων μαχητών από τις ζώνες συγκρούσεως και τα μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν για την αξιολόγηση της επικινδυνότητάς τους. Ως Κύπρος ενημέρωσα τους συναδέλφους υπουργούς για τις μεταναστευτικές ροές που δεχόμαστε των τελευταίων καιρών και ειδικότερα ότι η συντριπτική πλειοψηφία των προσώπων που καταφθάνουν από τη Συρία το τελευταίο διάστημα είναι άρενες, με τους πλήστους από αυτούς να είναι μεταξύ των ηλικιών 23 και 35 ετών, γεγονός που τους κατατάσσει σε υψηλών επίπεδων κινδύνου. Ως εκ τούτου, όσον αφορά τα πρόσωπα αυτά, τόνισα την ανάγκη να υπάρξει αναβάθμιση των δυνατοτήτων αξιοποίησης των διαθέσιμων πληροφοριών αναφορικά με την ασφάλεια, ώστε να μπορεί να γίνει αξιολόγηση, να καθοριστεί η επικινδυνότητα των προσώπων αυτών και κατ' επέκταση ο τρόπος χειρισμού τους, τόσο για τη δική μας ασφάλεια, όσο και για την αντιμετώπιση ζητημάτων ριζοσπαστικοποίησης τους. Κατά την συζήτηση, όλα τα κράτη-μέλη συμφώνησαν στην ανάγκη για περαιτέρω αξιοποίηση των εργαλείων που προσφέρει η Europol, ειδικότερα μέσω της πλατφόρμας IRMA, ώστε να γίνει αποτελεσματική διερεύνηση όλων των περιπτώσεων αυτών. Επιπρόσθετα, κατά τη σημερινή συνάντηση επιτεύχθηκε συμφωνία όσον αφορά την υποχρέωση των παρόχων ηλεκτρονικών επικοινωνιών να διευκολύνουν την συγκέντρωση ηλεκτρονικών αποδεικτικών στοιχείων από άλλα κράτη-μέλη, ώστε να μπορούν οι ιδιοκτικές αρχές να αξιοποιήσουν για σκοπούς διερεύνησης και καταπολέμησης του εγκλήματος κάθε πληροφορία η οποία υπάρχει στο διαδίκτυο. Πρόκειται για έναν πολύ σημαντικό, θα έλεγα, εργαλείο, το οποίο θα διευκολύνει ουσιαστικά τη διερεύνηση των εγκλημάτων, όπως το κυβερνοέγκλημα που καταλήγει σε περιπτώσεις παιδικής πορνογραφίας, της απάτης και άλλα, τα οποία εμπίπτουν σε διασυνοριακή δραστηριότητα. Στο ίδιο πλαίσιο συζητήθηκε και η ανάγκη έναρξης διαπραγματεύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες με σκοπό να υπάρξει μια συμφωνία σχετικά με την διασυνοριακή πρόσβαση στα ηλεκτρονικά αποδεικτικά στοιχεία, αφού οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι η χώρα η οποία, από την οποία δραστηριοποιούνται οι πλήστες και οι μεγαλύτερες, θα έλεγα, εταιρείες παροχής διαδικτυακών υπηρεσιών.